Εγώ ζω την αγάπη των χριστιανών της Κορινθίας. Ήταν στίχημη η Κορινθία μετά από... Βέβαια. Γιατί υπήρξαν πολλές προκλήσεις στην Κορινθία. Και ξέρετε τι είναι να μην μιλάνε οι παπάδες μεταξύ τους. Να μην λένε καλημέρα, να μην λειτουργούν μεταξύ τους. Να σφάζονται μεταξύ τους. Ξέρετε τι είναι να μην υπάρχει ουσιαστικά καμιά δομή διοίκησης που να λειτουργεί. Υπήρχαν. Γιατί ο προκάτοχός μου, ξέρετε, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Στον χώρο τον εκκλησιαστικό, ο προκάτοχός μου, ό,τι και να λένε αυτοί που λένε, έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στα πράγματα τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα κορινθιακά. Πολλά από τα έργα του υπάρχουν και σήμερα και μιλούν. Όπως το γυροκομείο, το δεύτερο γυροκομείο, όπως η βιβλιοθήκη, όπως η τράπεζα αίματος. Υπάρχουν πολλά τέτοια έργα του. Αυτός όμως ο άνθρωπος, όταν γύρασε και η ψυχοσωματική του κατάσταση τον ανάγκασε να ζητάει κάπου στήριγμα, αυτός ο άνθρωπος έγινε περίγελος. Σε σημείο που να λέει ο ίδιος, είναι πατραλίες. Ψάξτε το λεξικό να βρείτε τι σημαίνει πατραλίες. Και έλεγε ακόμη, στην Κόρινθο όταν γερνάνε τα άλογα τα σκοτώνουνε, με πολύ πικρία και με παράπονο. Διεσήρθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με το χείριστο τρόπο και απέθανε απαρηγόρητος και καταρώμενος τους Κορινθίους. Γραπτός. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ένας εκ των σημενόντων στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον διέσυραν ασύστολα με τέτοιο τρόπο που να τον κάνουν να ντρέπεται και τους έλεγε πατραλίες. Τι σημαίνει όταν πάω να λειτουργήσω, λένε ημών δε πατρός και ποιμενάρχου. Πατραλία στην ελληνική γλώσσα σημαίνει αυτός που σκοτώνει τον πατέρα του. Πατροκτόνος. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν φιλοδοξούν οι Κορίνθιοι για άλλη μια φορά να κατηγορηθούν ως πατραλίες και πατροκτόνοι, δεν ξέρω. Αλλά... Δόθηκε όμως και αφορμή. Ποια αφορμή. Ίσως να είναι αυτό που είπαμε πριν ξεκινήσει η συνέντευξή μας, ότι σε κάποια θέματα ζητάνε τελικά, μια και ζούμε στην εποχή του fast food και της εύκολης κατανάλωσης, είτε αυτό είναι φαγητό είτε αυτό είναι είδηση, ίσως να πρέπει να υπάρχουν περισσότερα πιο γρήγορα αντανακλαστικά και από την ίδια την Εκκλησία. Μα δεν γίνεται για να διαφημιστεί η Εκκλησία, παιδί μου. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο διαφήμισης. Το έργο της Εκκλησίας είναι έργο ουσίας. Να, αλλά να αποτρέπει πολιτική, τη διαφήμιση. Οι πολιτικοί έχουν ανάγκη από αυτά. Και βλέπετε ότι και με τα αντανακλαστικά που έχουν και με τους δημοσιογράφους που διαθέτουν και με όλα τα μέσα που δουλεύουν στην πρακτική τους και στη γραμμή τους, τι καταφέρανε. Καταφέρανε να ξεφύγουν από το να είναι σήμερα υπόλογοι απέναντι στον λαό ότι εσείς που μας δημιουργήσατε αυτό το θέμα, εσείς θα το λύσετε. Πώς θα το λύσετε αφού το δημιουργήσατε. Ποια ήταν τα δικά τους τα αντανακλαστικά. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Ούτε των αριθμών τη λογική μπαίνει. Εμείς θέλουμε να είμαστε τρεις μα τρεις, πέντε μα πέντε, χίλιοι μα χίλιοι. Δεν θέλει κρύους και χλιαρούς και ψυχρούς. Θέλει τον χλιαρό, λέει, δεν τον θέλω, λέει. Θα τον εμέσω, λέει ο Χριστός. Θα τον κάνουμε τον ξεράσω. Δεν τον θέλω. Θέλω ανθρώπους με καρδιά και με πυγμή.